ο κόσμος όσο περνάει ο καιρός όλο και δυσκολεύει η κατάσταση, λεφτά δεν υπάρχουν, οπότε δεν βλέπουμε φως, δεν περιμένουμε τίποτα καλύτερο. Τώρα όσο μου λέτε για τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά δυστυχώς δεν είναι τωρινό φαινόμενο, τα ξενίκια στα μαγαζιά, είναι τουλάχιστον μία πενταετία. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, η κατάσταση χειροτερεύει. Θεωρώ ότι όσο διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, όλο θα χειροτερεύει. Πιστεύετε ότι είναι και το γεγονός ότι κάποιοι ιδιοκτήτες μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, το ενίκιο? Σίγουρα είναι και αυτό. Αλλά θα σας πω κάτι και θα σας μιλήσω επί προσωπικού. Επειδή και εγώ τυχάνει να είμαι ιδιοκτήτης ακινήτων και τις τιμές στα ακίνητα σε σχέση με το 2009-2010 τις έχω ρίξει γύρω στο 60% και μπορεί να είναι και λίγο. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, μιλάω με κόσμο και κάποιος ο οποίος θέλει να βρει να πάρει ένα μαγαζί να τον νοικιάσει με 100 ευρώ, με 150 ευρώ. Η δική σας σκέψη ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη της αγοράς, Κόρινθ, ποια είναι? Τι είδους μαγαζιά πρέπει να ανοίξουν έτσι ώστε αυτός ο δρόμος να αποκτήσει πάλι την έκλη που είχε? Εγώ από το παρελθόν η γνώμη μου ήταν, τουλάχιστον όσον αφορά το κέντρο της Κορίνθου και την αγορά, ότι δεν έπρεπε να πεζοδρομηθεί καθολικά όπως έγινε. Έπρεπε ο ένας δρόμος τουλάχιστον της Περιάνδρου να υπάρχει ανοιχτός, να υπάρχει μια ήπια διέλευση, γιατί κακά τα ψέματα η αγορά της Κορίνθου όλα τα χρόνια δούλευε πολύ και με τα χωριά, τα οποία χωριά για να έρθουν να ψωνίσουν δεν μπορούν να παρκάρουν στον Αγιο Νικόλα ή κάτω στο λιμάνι, και μιλάμε για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, και να περπατήσουν, να κουβαλήσουν τα ψώνια τους και κυρίως για τα ψαράδικα, έτσι, κακά τα ψέματα. Θεωρώ αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Τώρα εδώ έχει πεζοδρομηθεί όλη η αγορά, δεν έχει πρόσβαση ο καθένας να ψωνίσει και δυστυχώς ψωνίζει εκτός κέντρου της πόλης, σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα. Οικονομική κρίση πάνω απ' όλα. Να, συγκεκριμένα τώρα καινούργιο μαγαζί έκλεισε και χάμε, δεν ξέρω αν το είδατε. Και αυτός από οικονομική κρίση. Αυτά. Τι άλλο? Λεφτά δεν υπάρχουν στον κόσμο, από ό,τι βλέπουμε. Όλοι έχουν περιοριστεί να πούμε σε φτηνά πραγματάκια. Τι άλλο για να... Οι καταστηματάρχες δεν μπορούν να τα παίξουν, δηλαδή. Με καμία δύναμη, με καμία δύναμη. Πολλά τα έξοδα. Το πολεμάμε και μου έχουν... τα πάντα, τα πάντα. Δεν είναι μόνο αυτά, τα ρεύματα, τα νερά, τα πάντα. Υπάρχει οικονομική κρίση, πάει. Δεν υπάρχει. Ναι, αυτό το φαινόμενο είναι εδώ τα τελευταία 7 χρόνια, από το 2000 και εντεύθεν. Βέβαια, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια έχει επιδονηθεί η κατάσταση. Η αγορά πέρασε άλλη μια πολύ μεγάλη κρίση μαζί με το capital control, το οποίο έφερε τις επιχειρήσεις, αν θυμάμαι καλά στατιστικά, γύρω στα 35-40% κάτω. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις αγωγές των εμπορευμάτων. Πολλά μαγαζιά χάλασε η σειρά τους, γιατί εννοώ η σειρά τους, γιατί μέσα από όλη αυτή την οικονομική κρίση της πενταετίας που είχε προέλθει, όλοι καταφέραν να βάλουν τα μαγαζιά τους σε μια σειρά, όσο μπορούσαν βέβαια έτσι. Μαζί με το Capital Control δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση σε όλο το οικονομικό σύστημα και δημιούργησε αρκετά προβλήματα ώστε να βγουν πάλι εκτός σειράς. Και αυτό έχει κατά συνέπεια όταν ένα μαγαζί κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσει να βρίσκεται σε μια σειρά και του τη χαλάς μεσούς της οικονομικής κρίσης, είναι λογικό να δημιουργείται αυτό το φαινόμενο να κλείνουν τα μαγαζιά. Κύριε Μπελίση, ό,τι έχει να κάνει εδώ με την αγορά της Κορίνθου, στην οδό Κύπρου, πάρα πολλά ξενίκια στα μαγαζιά. Ναι, αυτό που είπα είναι. Αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια που αδειάσαν τα μαγαζιά. Αδυνατούν δηλαδή οι καταστηματάρχες να ανταπεξούν τις υποχρεώσεις? Ήρθαν πάρα πολύ πίσω, στα οικονομικά τους τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Δηλαδή, με αυτήν την αναστάτωση που δημιουργήθηκε τα 2,5 χρόνια ήρθαν πάρα πολύ πίσω. Δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις. Φταίνε μόνο τα capital controls ή φταίει το γεγονός ότι ένας συνταξιούχος πλέον που έχει περικοπεί σύνταξη, ένας μισθωτός του έχει γίνει μείωση στους μισθούς και δεν μπορεί να αφήσει λεφτά στην αγορά πλέον? Σίγουρα είναι πολύ σοβαρό αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, ότι κάθε μήνα βλέπουμε ότι οι συντάξεις μειώνονται, τα προβλήματα αυξάνονται και με τους μισθούς, η ανεργία βέβαια συνέχεια αυξάνεται. Είναι ένας φοβερός παράγοντας αυτός, ώστε να μην υπάρχει δουλειά.